Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι εφόσον επέλεγα να αγωνιστώ σε μια ομάδα του Super League, θα είχα και περισσότερες πιθανότητες να κληθώ στην Εθνική. Είναι ένας στόχος για μένα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι θέλω να αγωνιστώ με την Εθνική Ομάδα. Ίσως βραχυπρόθεσμα κάτι τέτοιο να φαίνεται δύσκολο, όμως εφόσον όλα πάνε καλά και η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό και βρεθεί σύντομα στη φυσική της θέση, πιστεύω τα πράγματα μετά θα είναι πολύ καλύτερα και για μένα, γιατί το όνομα του Άρη είναι πολύ μεγάλο και εφόσον αγωνιζόμαστε στη Super League, πιστεύω ότι και εγώ θα έχω τις ευκαιρίες μου αναλογώ. Με τα παιδιά που συνεργάζεσαι φέτος, με τους συμπαίκτες σου, με ποιους από αυτούς έχεις διατηρήσει κάποιες σχέσεις από το παρελθόν ή έχεις μαζί και την άλλη χρονιά που είσαι στον Άρη, ποιος από αυτούς και χωρίς πιστεύεις ή και κατά πόσο βλέπεις πιθανότητα να πάρεις πάλι το περιβραχιόνι. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω αρκετά παιδιά και από την προηγούμενη θητεία μου. Με τον Νίκο τον Τζουμάνι και τον Αντρέα τον Τάτο ήμασταν μαζί σε πολύ δύσκολες εποχές, οπότε είχαμε έρθει ακόμα πιο κοντά. Και σίγουρα θαυμάζω το γεγονός ότι ο Αντρέας επέστρεψε από πέρσι κιόλας στη ΓΑΜΑ Εθνική και αξίζει και μόνο από αυτό να φοράει το περιβραχιόνι. Και εγώ, όπως είπα, είμαι από πολύ μικρός σε αυτή την ομάδα, είμαι πολλά χρόνια. Έχω υπάρξει κιόλας αρχηγός στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή δεν χρειάζομαι κάποιο χρόνο προσαρμογής. Έχω ήδη μπει στην ομάδα και έχω προσαρμοστεί απόλυτα, οπότε δεν έχω τέτοια θέματα, αλλά μπορεί και εγώ στο μέλλον να φορέσω το πλευρό ξανά.